Η νέα στην πραγματικότητα του θετική συμφωνία για τις βάσεις μεταξύ Ελλάδας και ΕΕΠΑ βάζει το λαό μας σε νέες περιπέτειες και κινδύνους. Η συμφωνία που έφερε η κυβέρνηση στη Βουλή προβλέπει τη μετατροπή όλης της Ελλάδας σε ορμητήριο για τα δολοφονικά σχέδια ΕΕΠΑ και ΝΑΤΟ και μάλιστα επαόριστον. Αναβάθμιση στρατιωτικών βάσεων, δημιουργία νέων, παραχώρηση στρατοπέδων, υποδομών και άλλων διευκολύνσεων για τις αμερικανικές στρατιωτικές ανάγκες. Προβλέπει ακόμα και ετοιμότητα φιλοξενίας πυρηνικών όπλων. Ήδη στην πράξη εφαρμόζεται με τις υποδομές στην Αλεξανδρούπολη, στη Σούδα, στη Λάρισα, σε όλη τη χώρα να συμμετέχουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα θέλει πολεμικό υλικό, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες ασκήσεις τρόπες πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι' αυτό οι πράξεις όπως η άρνηση των εργαζομένων του ΟΣΕ να φορτώσουν ατομικό εξοπλισμό στα τρένα αποκτά πολύ μεγάλη σημασία. Στην πόλη μας, το λιμάνι χρησιμοποιείται σαν προγεφύρωμα πολέμου, αξιοποιώντας το για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στην Ανατολική Ουκρανία και έτσι βλέπετε ακόμη πιο βαθιά η χώρα μας στον πόλεμο. Αυτό είναι που αποκάλυψαν την δράση τους οι συνάδελφοι απεργοί στη μεγάλη πανελλαδική απεργία της 6ης Απρίλη, γι' αυτό και το αστικό κράτος απάντησε με άγρια αναστολή και συνέλαβε απεργούς. Γιατί ξεσκεπάστηκε τότε η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο κέντρο των ατομικών σχεδιασμών, αποτελεί στόχο απαρτητικών χτυπημάτων από τις αντίπαλες υπηρετικές δυνάμεις και θανάσιμος κίνδυνος για το λαό της πόλης μας. Άλλωστε, εδώ και χρόνια έχει εγκατασταθεί το ανατολικό στρατηγείο στον πρώην Τρίτο Σώμα Στρατού, παίζοντας σημαντικό ρόλο στους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ. Ο ρόλος όλων αυτών των υποδομών έχει επανειλημμένα στροφοποιηθεί από την πλευρά της Ρωσίας, του Ιράν παλιότερα. Με την άδεια συμφωνία για τις βάσεις, αυτός ο κίνδυνος γιγαντώνεται. Οι ελληνικές κυβερνήσεις συμφωνούν στους πολεμικούς σχεδιασμούς, διαχρονικά βλέπουμε όλο ένα και πιο βαθιά την χώρα μας σε αυτούς και λογαριασμό της πλουτοκρατίας. Ας πάρουμε παράδειγμα τις Έλληνες εφοπλιστές και τις δίδες τους και το αμερικανικό LNG που θα την υποπληρώσει ο λαός. Οι διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ είναι για το καζάκι και τα καλάθματα, προετοίμασε τη συμφωνία εγγενείας βάσης πριν καν έρθει η συμφωνία στη Βουλή. Η μια κυβέρνηση φέρνει τη σκητάλη από την άλλη, όπως ακριβώς έκανε και στα εργασιακά, με τα αντεργατικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, με εμβληματικό τον νόμο έξοδο Χατζηδάκη, να διαδέχονται και να συμπληρώνουν τα προηγούμενα των υπηρεσίων του ΣΥΡΙΖΑ και του ΦΑΣΟΚ. Δεν φτάνει που πληρώνουμε τις συνέπειες των υπεραλιστικών ανταγωνισμών με πανάκριβα προϊόντα και ρέμα και αέριο φωτιά, εμπλέκουν περισσότερο τον λαό μας στα επικίνδυνα σχέδια ΕΕΠΑ και ΝΑΤΟ απέναντι σε Κίνα και Ρωσία για τον έλεγχο των πηγών και των τρόπων μεταφοράς. Αυτός ο δρόμος είναι βαμμένος με το αίμα των λαών της Ιουγκοσλαβίας, του Ιράκ, της Παλαιστίνης, της Συρίας. Σφαγών που οι λαοί επιπλήρωσαν με το αίμα τους και κύματα προσφύγων, ενώ οι λαοί των υπόλοιπων χωρών πλήρωσαν και πληρώνουν με την ακρίβεια τους μειώσεις μισθών των αυταρχισμών. Τα δίθεν αμυντικά ωφέλη του ΝΑΤΟ θυμίζουν ανέκδοτο όταν οι τουρκικές παραβιάσεις σημειώνουν ρεκόρ, όταν ο Υπουργός Άμυνας παραδέχεται ότι δεν είναι η καλύτερη εποχή να λες πράγματα εναντίον της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Μπροστά σε όλες αυτές τις επικίνδυνες εξελίξεις, να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον αγώνα ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΕΕΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λαός της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή του στη μεγαλειώδη αντιπολεμική συναυλία της Κυριακής, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στο υπεραλληλικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας. Σήμερα συνεχίζουμε μαχητικά και διεκδικούμε να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις, να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στους υπεραλληλικούς σχεδιασμούς και πολέμους με οποιαδήποτε μορφή, με οποιοδήποτε πρόσχημα. Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοπίτη και στη Λάρισα, να κλείσουν άμεσα όλες οι επιβατικές υποδομές, να μην χρησιμοποιηθεί καμία και τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσει τον αδερφό στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη, ούτε που φέρει να μην περάσει από την πόλη μας. Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών. Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας για να παραχθούν από τις κατηγορίες οι 8 συνάδελφοί μας τα γεγονότα στο λιμάνι.
Συμμετέχουμε μαζικά στην υποπτή στις 15 Ιουλίου στα δικαστήρια όπου θα δικαστούν. Ο λαός έχει την δύναμη να συμβάλλει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, σχέσεις ομοιβαίνουν ωφέλη με άλλους λαούς. Συνεχίζουμε δυναμικά.